Λίστα. Πάμε να συνεχίσουμε, πάμε να δούμε πόσο θα κοστίσει φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Τσάμπα, φτύνια. Θα δούμε, εδώ έχουμε τους ειδικούς. Φτύνια. Κοντά μας, να πούμε καλημέρες, ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, τον βλέπουμε εδώ. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα, πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά και εμείς που είστε εδώ, και ο κύριος Σάβας Κεσίδης, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρεοπολών, είναι εδώ στην παρέα μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλημέρα, Κεσίδη. Καλημέρα, κύριε Κεσίδη. Καλημέρα και από μένα, να είστε καλά. Κύριε Ραυτόπουλο, θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Κεσίδη. Κύριε Κεσίδη, παρακαλώ. Τελικά τα σούπερ μάρκετ στο καλάθι, και από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς τον κουβά πάλι. Κοιτάξτε, ο αθέμητος ανταγωνισμός εντός εισαγωγικών που δεχόμαστε από κάθε πολιτική που βγαίνει είναι φανερός. Παρόλα αυτά, μάλλον είμαστε το μεγάλο το αγκάθι, ο κλάδος των κροπολών, ο κλάδος των ζαχαροπλαστών, ο κλάδος των αρτοπιών και των ποτοπιών, γιατί είναι οι μόνοι που δεν μπορούν να κλείσουν οι μεγάλες αλυσίδες. Αυτή τη στιγμή με τα στοιχεία της Ελστάτ και με τα στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ, το 68 περίπου με 70% των καταναλωτών εμπιστεύεται τη μικρομεσαία επιχείρηση. Μας τιμάει αυτό, και γι' αυτό και εμείς είμαστε αναγκασμένοι να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Έχετε να δίκιο, τον κύριε Κεσίδη, εγώ να ρωτήσω κάτι. Έχετε δίκιο, αλλά. Εσείς δεν θα ετοιμάσετε το δικό σας καλάθι για φέτος? Το καλάθι το δικό μας είναι 365 μέρες το χρόνο. Και τι περιλαμβάνει, τι θα βρω εγώ για να έρθω σε εσάς? Τα πάντα, πάνω απ' όλα την ποιότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, η σχέση ποιότητας και τιμής είναι πάντα τέτοια ώστε να ξαναφέρει τον καταναλωτή στο μαγαζί. Γιατί ας μην γελιόμαστε, τα αρχαία τα ρητά που και μέχρι τώρα τα λένε όλοι, το ό,τι πληρώνεις παίρνεις, φαίνεται πάντα, μα πάντα. Πάμε λιγάκι να τα δούμε και πρακτικά. Τέσσερα άτομα θέλουμε να ετοιμάσουμε το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Πώς, εγώ θέλω και το χοιρινό μου, θέλω να έχω και το αρνάκι μου. Πόσα κιλά κρέας θα πρέπει να πάρω? Κάποια. Ναι, θέλω. Και το χοιρινό και το αρνάκι. Μ' αρέσει. Χοιρινό και αρνάκι. Να ρωτήσω λίγο κάτι εγώ. Παρακαλώ. Γιατί πρέπει δηλαδή να φάμε χριστουγεννιάτικα αρνάκι και κάτι τέτοιο? Έλα, ντε, να το βάλαμε και στο... Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και τι να φάω, μόνο γαλοπούλα εννοείται? Τι να φάω? Εξηγήστε τη, κύριε Κεσίδη, είναι εκτός εποχής το αρνάκι γάλακτος. Το τρώω κάθε μέρα το κοτοπουλάκι. Θέλω κάτι διαφορετικό. Άκου. Λοιπόν, άκου να το αρνί και το κατσίκι είναι εκτός εποχής. Από τη στιγμή που υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μικρή προσφορά, θέλουμε δεν θέλουμε ανεβαίνει. Και όσο γίνονται και οι σφαγές για το εξωτερικό, για τις εξαγωγές, μειώνονται τα δικά μας τα αρνιά και τα κατσίκια και πηγαίνει η τιμή πολύ ψηλά. Μην το φάτε. Δεν θέλουμε να το δουλέψουμε. Ας μείνει. Δεν είναι τέτοιο θέμα. Θέλετε να σας κάνω εγώ ένα σιτηρέσιο για μια οικογένεια αντρόγινο με δύο παιδιά για δύο μέρες? Πόσο θα μου για κοστίσει αυτό? Τι είναι αυτό που μου λέτε τώρα λοιπόν, και πόσο θα μου κοστίσει? Αυτό που θα πάρεις καταρχήν θα είναι σίγουρα ένα κιλό χοιρινό να το κάνεις μια ωραία τηγανιά. Μάλιστα. Λέμε τώρα. Ναι. Θα πάρεις και μια ωραία κότα έτσι μεγαλούτσικη να τη γεμίσεις για να φας. Μάλιστα. Θα πάρεις και κιμά για να κάνεις λαχανοσαρμάδες, τουλάχιστον εμείς Βόρεια Ελλάδα το έχουμε. Να γεμίσεις μια κατσαρόλα με λαχανοσαρμάδες. Να πάρεις και ένα ρολό, είτε κοτόπουλο είτε χοιρινό, να το έχεις. Όλα αυτά εδώ που σας λέω είναι 4 με 5 κιλά. Βγάζουν μια οικογένεια για δύο μέρες. Κόστος. Και δεν στοιχίζουν 40 με 45 ευρώ είναι όλα αυτά. Δηλαδή για να πάρω όλα αυτά τα οποία μου είπατε τώρα για 4 άτομα. 40 με 45 ευρώ. 40 με 45 ευρώ. 40 με 45 ευρώ και μπορώ να σας το αναλύσω. Δηλαδή είναι πανεύκολο. Δεν χρειάζεται να μας το αναλύσετε. Η τιμή για αρνάκι και κατσικάκι ποια είναι? Επειδή εντάξει μας είπατε τον τρόπο σκέψης σας. Τα αρνιά και τα κατσίκια αυτά που θα μείνουν εδώ για να τα δουλέψουμε εμείς θα σφαχτούν την Κυριακή και τη Δευτέρα. Θα ξεκινήσουν το Σαββάτο, Κυριακή και Δευτέρα. Μάλιστα. Τότε θα ξέρουμε την τιμή. Εάν μιλάμε τώρα με τα δεδομένα, σας το ξαναείπα. Mm-hmm. Εάν σταματήσουν οι εξαγωγές, δηλαδή σταματήσουν οι έμποροι να σφάζουν για έξω, αυτό που θα μείνει μέσα από το εμπόρευμα μας καλύπτει και οι τιμές θα είναι σχεδόν ίδιες με το Πάσχα. Δηλαδή στα 13,5-14 κάπου κατά εκεί. Ναι, αλλά βλέπω, πρόεδρε, ξέρετε κάτι, τώρα εδώ αρχίζει η γκρίνια. Βλέπω, ας πούμε, τα σούπερ μάρκετ θα το έχουν στα 9, στα 9,5. Από το καλάθι. Δεν γίνεται και θα σας το εξηγήσει και ο κύριος Ραυτόπουλος. Δεν γίνεται. Όταν ο παραγωγός θέλει να το σφάξει με 9 ευρώ ο παραγωγός που έχει απάνω το κεφάλι, λέμε 9 θέλει ο παραγωγός, ναι, να το πάρει λέμε 8. 8 με επάνω το κεφάλι, με σφακτικά, με μεταφορικά, με ΦΠΑ, με φύρα. Το να βγάλει το κεφάλι, να βγάλει κέρδος ο έμπορος, να βγάλει κέρδος εμείς, πήγαμε στα 13,5 με 14. Λέτε, ωραία, ο πρόεδρος θα μας εξηγήσει τώρα. Ναι, κύριε Ραυτόπουλε. Πώς είναι δυνατόν να βλέπουμε σούπερ μάρκετ έτοιμα να πουλήσουν, ας πούμε, αρνιά και γατσίκια στο καλάθι 9 και 9,5 ευρώ και 10?
Να πούμε, κυρία Λιβανθινού, κύριε Κακούση, ότι από τις 17, γιατί 17 έχουν μείνει οι αλυσίδες στο καλάθι του νοικοκυριού, μόνο οι 12 έχουν αρνί και κατσίκι, οι 5 αλυσίδες δεν έχουν. Παράνομο, αλλά δεν έχουν. Οι 12 αλυσίδες λοιπόν που έχουν αρνί και κατσίκι. Μήπως βάλουν το επόμενο διάστημα. Ορίστε. Μήπως βάλουν, προσθέσουν το επόμενο διάστημα. Θα έπρεπε ο εχθές που βγήκε το χριστουγεννιάτικο τραπέζι να έχουν. Να ήταν μέσα, λέτε. Μάλιστα. Η αλυσίδα η οποία έχει το κατσίκι, μία μόνο αλυσίδα από τις 12 έχει το κατσίκι, το αρνί 8,90 και το κατσίκι 9,90. Mm-hmm. Εχθές πήγαμε εμείς σε 15 καταστήματα από τη Φλόρινα, Θεσσαλονίκη, Καστοριά, Πάτρα, Λάρισα, Αθήνα, Αγρίνιο και δεν το βρήκαμε. Μας είπανε ίσως έχουμε αύριο. Αυτό το οποίο λοιπόν έχουν οι υπόλοιπες αλυσίδες, το αρνί το έχουν από 10 ευρώ και 40 λεπτά έως 12 ευρώ και 60 λεπτά. Σε σχέση με το Πάσχα η αύξηση είναι από 4,1 έως 26,13. Το κατσίκι το έχουν από 9,90 έως 13,79. Μία αύξηση της τάξεως του 38%. Την φέτα την έχουν από 9,47 πέρσι, 10,99 φέτος, 16,1% η αύξηση. Το γιαούρτι, τα 2-1 για να φτιάξει ένα τζατζίκι για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, τα είχαν πέρσι 1,58, φέτος το έχουν 1,83, μία αύξηση της τάξης του 15,82%. Την βασιλόπιτα πέρσι την είχαν 1,99, σήμερα την έχουν φέτος 2,48, μία αύξηση της τάξης του 26%. Το ελαιόλαδο πέρσι το είχαν 5,55, φέτος το έχουν 9,99. Μία αύξηση της τάξης του 80%. Με άλλα λόγια καταλήγω, γιατί έχω πάρα πολλά προϊόντα να σας πω, καταλήγω ότι φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι από την ίδια αλυσίδα σούπερ μάρκετ σε σχέση με φέτος είναι αυξημένο, θα είναι αυξημένο κατά 31,97%. Αυτά είναι στοιχεία, αυτές είναι αποδείξεις οι οποίες δεν χωρούν αμφισβήτηση. Από σε ένα σούπερ, λέτε, αν φέτος και πέρσι ψώνισα από το ίδιο σούπερ μάρκετ, φέτος θα τα πάρω 31% ακριβότερα. 31,97%. Είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα φασολάκια και τον αρακά, ο οποίος πέρσι είχε το κιλό, τα 1000 γραμμάρια 1,52, φέτος έχουν ιδιωτικής ετικέτας 2,39. Μία αύξηση της τάξης του 57,23%. Η δεκάδα τα αυγά που πέρσι είχαν ιδιωτικής ετικέτας 2 ευρώ, φέτος έχουν 2,99. Μία αύξηση της τάξης 49,5%. Όλα πάνω, κύριε Αυτόπουλε. Το ρύζι, το οποίο είχε πέρσι 1,29, φέτος έχει 1,69. Μία αύξηση της τάξης του 31%. Το βούτυρο, το ιδιωτικής ετικέτας, το οποίο πέρσι είχε 96 λεπτά, τα 200 γραμμάρια φέτος, έχουν 1,02. Μάλιστα. Μία αύξηση της τάξης του 6,25%. Το υγρό πλυντηρίου, το οποίο πέρσι είχε 5,20, είναι στις εταιρείες οι οποίες μπήκε και το πρόστιμο. 5,20 πέρσι, 45 μεζούρες, φέτος έχει 7,60. Πρόεδρε. Κύριε Ραυτόπουλε, αν τα πούμε όλα, ξέρετε, δεν θα μας στάνει ο τηλεοπτικός χρόνος. Είστε καταιγίδα, πραγματική. Πραγματικά. Σωστά. Να ρωτήσουμε κάτι τώρα. Πείτε μας λιγάκι ποιες πρέπει να είναι οι ενδείξεις, οι υποχρεωτικές ενδείξεις στους τιμοκαταλόγους, πρόεδρε. Κυρία Λιβανθινού, σε αυτά τα προϊόντα δεν συμπεριέλαβα τα οπωροκυπευτικά, τα λαχανικά και τα φρούτα. Τα οποία σίγουρα θα είναι και στο γιορτινό τραπέζι. Το διακριβό. Μπορεί να φτιάξει κάποιος κρέας είτε χοιρινό είτε κοτόπουλο είτε χωρίς να έχει πατάτες ή να έχει μακαρόνια ή να έχει ρύζι. Σωστά, έχετε δίκιο. Ναι, κύριε Ραυτόπουλε, σε αυτό. Ναι. Πάμε λιγάκι τώρα. Πρόεδρε, πάμε λιγάκι να μας πείτε, σας παρακαλούμε, λιγάκι για τις ενδείξεις που θα πρέπει να, οι οποίες είναι υποχρεωτικές και θα πρέπει να τις στηρίξουν οι καταστηματάρχες για τους τιμοκαταλόγους. Τι θα πρέπει να αναγράφετε? Οι τιμοκατάλογοι στα μαγαζιά, στα εστιατόρια, στα καταστήματα τα οποία θα πάει ο κόσμος να φάει, είτε το μεσημεριανό του γεύμα. Χάσαμε τον πρόεδρο. Κύριε Αυτόπουλε, μας ακούτε? Τον χάσαμε τον πρόεδρο, δεν πειράζει. Κύριε Κεσίδη, εδώ τώρα σας έχουμε ξανά. Για πείτε λοιπόν, στα καταστήματα που θα πάμε να φάμε. Θα πρέπει να αναγράφονται απάνω από πού είναι, εάν είναι πω προϊόν, εάν δεν είναι πω προϊόν, εάν είναι κατεψυγμένο το προϊόν το οποίο έχει παραγγείλει, θα πρέπει να το αναγράφει στον κατάλογο. Σε διαφορετική περίπτωση παραπλανάτε, θα έλεγα με μια έτσι πολύ κομψή κουβέντα, τον καταναλωτή.
Μάλιστα. Σε πολλές περιπτώσεις και στα περισσότερα καταστήματα αναγράφονται αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις οι οποίες δεν αναγράφονται. Σωστά. Οπότε θα πρέπει λοιπόν να αναγράφονται. Κύριε Κεσίτη, να κάνω ερώτηση. Έχουν ξεκινήσει παραγγελίες, κόσμος παίρνει τηλεφωνή για το γιορτινό τραπέζι ή όχι ακόμη? Τολμώ να σας πω ότι σήμερα πήρα τις δύο πρώτες παραγγελίες που ήδη για μας είναι πολύ αργά. Θα έπρεπε ήδη ο καταναλωτής να έχει ξεκινήσει για τις παραγγελίες. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουμε ακόμα 10 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, πιστεύω ότι μέχρι και τη Δευτέρα, Τρίτη θα έχουμε το μεγαλύτερο όγκο των παραγγελιών. Και από εδώ, με το βήμα που μου δίνετε, να παρακαλέσω το καταναλωτικό κοινό, εάν θέλουν ένα πραγματικά καλό προϊόν για το τραπέζι τους, για το Χριστουγεννιάτικο, καλό θα είναι να μην τα αφήσουν για τελευταία στιγμή, να κάνουν την παραγγελία νωρίτερα, γιατί στο τέλος ή θα γίνει να φάνε κάποιοι, υποτίθεται πολύ φθηνό, ή να μην βρούνε καν να φάνε. Γιατί οι αγορές μας αυτή τη στιγμή, λόγω της ανέχειας που υπάρχει παντού σε όλη την κατανάλωση, θα είναι μικρότερες σε σχέση με πέρυσι οι δικές μας. Οπότε προτιμούμε να ξεπουλήσουμε παρά να μας δίνουν τα κρέατα, να μην πάτε να τα κάνουμε. Η γαλοπούλα πόσο θα πάει φέτος, πρόεδρε? Ακόμα δεν σφαχτήκαν, αγαπητέ. Παρόλα αυτά, έχοντας εγώ κατά νου την ανακοίνωση που έβγαλε η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή που έχει εδώ Θεσσαλονίκη, το καλύτερο ίσως προϊόν. Εξαιρετική ποιότητα. Είπανε ότι δεν θα την ανεβάσουν με όλα αυτά που γίνονται τέλος πάντων και από πέρυσι και θα είναι ίδιες τιμές. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα συμπαρασύρουν και τους υπόλοιπους για να πάρουμε τις περσινές τιμές. Μάλιστα. Ωραία. Ο ναι. Κύριος Κεσίτη, ο κύριος πρόεδρος, το γνωρίζει ότι φέτος μετά την καταστροφή του Θεσσαλικού κάμπου, γιατί από εκεί προερχόντουσαν οι περισσότερες γαλοπούλες, θα είναι λιγοστές στην αγορά οι ελληνικές φρέσκες νοπές γαλοπούλες. Ναι. Πρόεδρε, να σας πω κάτι. Είμαι φαν της γαλοπούλας μόνο από την άποψη ότι είναι πιο υγιεινό κρέας. Κατά τα άλλα, δεν είναι έθιμο η γαλοπούλα, να το πούμε. Δηλαδή, οι παππούδες μας δεν τρώγαν γαλοπούλα, κύριε Κεσίδη, σωστά? Γι' αυτό, αυτή τη στιγμή, κύριε Κακούση, αυτό το οποίο υπάρχουν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, υπάρχουν μόνο γαλοπούλες εισαγωγής από τη Γαλλία, οι οποίες είναι από 3,2 κιλά έως 4,8. Δεν μπορεί ο καταναλωτής να πάει στην αλυσίδα σούπερ μάρκετ να πάρει ένα κιλό γαλοπούλα. Όχι, στην τιμή, δεν είναι. Καλά, η γαλοπούλα είναι μεγάλο. Ακριβώς, δεν μπορεί να βρεις με ένα κιλό. Μεγάλο πουλί. Κύριε Ραυτόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κεσίδη, και εσάς. Να είστε καλά. Καλές γιορτές με υγεία και καλές δουλειές. Ευχαριστούμε. Καλά Χριστούγεννα, να είστε καλά. Ότι η οικονομία βασίζεται στη μικρομεσαία επιχείρηση. Βεβαίως, τα έχουμε πει, κύριε Ραυτόπουλε. Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.